Φίλες και φίλοι χαίρετε Απόψε Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στις 10 το βράδυ στο κανάλι μας θα έχουμε live Το θέμα μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον Τι να προσέχω σε γνωριμία ή γνωριμίες από το διαδίκτυο και κυρίως από το Tinder Το Tinder είναι μια εφαρμογή γνωριμιών, ένας ιστοχώρος γνωριμιών Ο οποίο στις μέρες μας είναι ο πιο δημοφιλής ιστότοπος γνωριμιών σε Κύπρο και Ελλάδα Αλλά και στο εξωτερικό νομίζω θα πω τώρα περιληπτικά ποιοι είναι οι κίνδυνοι και στο αποψινό live θα τους αναλύσουμε. Ο πρώτος και βασικότερος κίνδυνος είναι οι απατιώνες σχέσεων. Οι con artists, αυτοί που κάνουν catfishing, θα εξηγήσω τους όρους αυτούς απόψε στο live. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα, μπαίνουν στις σελίδες γνωριμιών, μπαίνουν στο Tinder με σκοπό να πουλήσουν έρωτα και να αποσπάσουν χρήματα. Να πουλήσουν αγάπη και να αποσπάσουν χρήματα ή άλλα αγαθά, όπως μια διαπαραμονή σε μια ξένη χώρα που δεν δικαιούνται να παραμείνουν διαφορετικά κλπ. Και και Θα τα αναλύσουμε όλα απόψε. Ο δεύτερος σοβαρός κίνδυνος σε τέτοιους χώρους είναι οι άνθρωποι οποίοι είναι παντρεμένοι ή είναι σε σχέση και το κρύβουν. Μπαίνουν στο Tinder, μπαίνουν στο διαδίκτυο, παριστάνουν τους ελεύθερους, παριστάνουν τους διαθέσιμους, τους single, ενώ στην πραγματικότητα μόνο single δεν είναι, μόνο ελεύθεροι δεν είναι, μόνο διαθέσιμοι δεν είναι. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω, με πρακτικούς τρόπους, ε, αν κάποιο με τον οποίο συνομιλώ, αν κάποια με την οποία συνομιλώ, είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι πρόσωπο το οποίο είναι όντως single όπως ισχυρίζεται. Ο επόμενος κίνδυνος είναι να είναι κάποιοι α, α, παίχτες, να είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι παίζουν με τα συναισθήματα των άλλων και θέλουν απλώς να απαυτοθούν και να συναπαυτώσουν και να προχωρήσουν, οι οποίοι όμως το παίζουν καλά παιδιά, το παίζουν σοβαροί και προσπαθούν να προσεγγίσουν ανθρώπους οι οποίοι είναι σοβαροί, γιατί, επειδή όταν ένας παίχτης φτιάξει κάτι με κάποιον που είναι σοβαρός, τότε θα έχει καλή εμπειρία, καλή ποιότητα, καλό συνέστημα ερωτικό και μετά θα τον παρατήσει. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλοι αυτοί οι τύποι είναι ενάρκησοι και πώς αναγνωρίζουμε αν κάποιος είναι ενάρκησος και πώς εμείς σε ποια κατάσταση ψυχική και πνευματική πρέπει να είμαστε πρώτον μπούμε σε μια τέτοια ιστοσελίδα γνωριμιών. Απόψε μαζί μας θα είναι σε ανοιχτή ακρόαση και ο Μιχάλης ο Γιαννουλάκης από την Αγγλία για να σας λύσει όποιε απορίες έχετε για τα σεμινάρια και τα εισιτήρια. Σας περιμένω.